Τον Άγιο Γεώργιο, διότι ο Άγιος Γεώργιος από μία μελέτη που είχα κάνει και τη δημοσίευσα σε επιστημονικά περιοδικά δεν σκότωσε τίποτα άλλο από ένα τυρανόσαυρο-ρεξ. Γιατί? Γιατί οι τυρανόσαυροι-ρεξ ήταν αργοκίνητοι, ήταν κυρίως στοματοφάγοι. Άρα λοιπόν η απεικόνηση της εποχής μετά τον Άγιο Γεώργιο, του τυρανόσαυρου που επιστημονικά δεν είχε ανακαλυφθεί από τους εξειδικευμένους επιστήμονες, αποδεικνύει ότι σκότωσε πράγματι τυρανόσαυρο ρεξ, γιατί στις εικόνες επάνω είναι ακριβέστατο το σχήμα αυτού του ζώου. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο μέγας αυτός πολεμιστής και Άγιος Γεώργιος σκότωσε πράγματι ένα τυρανόσαυρο ρεξ. Όνομα λοιπόν νεοσφόρος στους δαίμονες δεν υπάρχει. Επίσης, ο Αστάροθ δεν είναι αρσενικό, είναι η Αστάροθ, είναι θηλυκό. Ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ είναι θηλυκά, ο Ραφαήλ είναι αρσενικό. Η κινέζικη μαφία που πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά εκεί, διότι αναφέθηκε ο Μπρους Λι, καταρχάς είχε την πορεία που αναφέρατε, αλλά στην πορεία δεν τον εξαφάνισαν βέβαια τίποτα δαίμονες ή κάτι άλλο, αλλά επειδή έγινε στόχος της... Έγινε στόχος της κινέζικης μαφίας, αναγκάθηκε η ομάδα Απόλλων Οσί να το μεταφέρει στη βάση της Ανταρκτικής, όπου ζει και βασιλεύει και είναι μια χαρά. Δεν έχει λοιπόν καμιά ιστορία. Εσείς τώρα λέτε κύριε Πάλμο ότι τον Μπρους Λι τον μετέφεραν στον Νότιο Πόλο, κατάλαβα καλά. Έγινε μια εικονική ταφή, όπως εικονικές ταφές έχουν γίνει και για πολλούς άλλους, και το μετέφεραν στον Νότιο Πόλο. Στον πατέρα, τον ιό και την κόρη, το Άγιο Πνεύμα, την εκ των πατρούς εκπορευόμενη και συμπατρή και ιό συμπροσκυνούμενη,